Είμαι μέσα σε ένα καράβι. Ποιο τη χάρη μου. Ήρθα εδώ διότι έχει το λεγόμενο απάγιο. Απαγιάζει κάτι όταν προστατεύεται από τον αέρα. Και έτσι έχω χωθεί μέσα εδώ. Έχουμε έρθει στην παιδική χαρά με τον Έιταν και την Τάνα. Και βρήκα ένα σημείο που να απαγιάζει. Είναι ναυτικός ο όρος αυτό, ξέρετε. Είναι όμως και ένας όρος και μια ουσία που χρειαζόμαστε όλοι. Όλοι έχουμε ανάγκη από ένα απάγιο. Λίγο να προστατευτούμε από τις θύελες του νου, τις θύελες των σκέψεων. Ενώ θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, είναι μεγάλη ιστορία το να μπορεί κανείς να χώνεται και να χουχουλιάζει μέσα στον ίδιο τον εαυτό του, τον εαυτό της. Και αυτό που θα κάνω όπως κάνω κάθε φορά και κάθε πρωί και με την πρώτη ευκαιρία είναι απλά για λίγο θα νιώσω την εισπνοή μου και την εκπνοή μου και θα αφήσω λίγο τον ήλιο να λούσει το σώμα, σαν να κάνω ένα μπάνιο στον ήλιο, παρόλο που είμαι ντυμένος. Δεν έχει σημασία, κάνει κρύο εντάξει. Ήρθα και ο χειμώνας και στην Αθήνα. Με πήραν το χωριό μου, πάνε 5 βαθμούς έχει. Εδώ δεν έχουμε 5, νομίζω, δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Οπότε, όπως και στο κρύο και το χειμώνα, θέλω να χουχουλιάσω κάπου, σε μια φωτιά, σε μια εστία. Έτσι και στην καθημερινότητά μου υπάρχουν μόνιμες θύελες σκέψεων του νου. Ακατάσχετες μεταξύ τους. Όλες πάρα πολύ τρομοκρατικές, φοβικές, αγχωτικές, χωρίς νόημα, με ένα βέβαιο, άκρος, επικίνδυνο και πονεμένο μέλλον. Και φυσικά με ένα πολύ τραυματισμένο παρελθόν. Οπότε είναι Κυριακή πρωί και θα σας έλεγα, αν και εφόσον θέλετε, είναι γούστα αυτά ξέρετε, να βρείτε μια ευκαιρία να μπείτε κάπου να χουχουλιάσετε. Μπορεί να είναι μέσα στο μπάνιο και στην τουαλέτα του σπιτιού σας. Για λίγο αποτραβιέμαι και μπαίνω μέσα μου. Δηλαδή κάθομαι με μένα κοινώς, αλλά κάτι το οποίο να σας είναι ευχάριστο. Γιατί την ίδια στιγμή που όλοι έχουμε ανάγκη από σιωπή, την ίδια στιγμή ο νους την τρέμει ακριβώς επειδή μειώνεται. Και έχουμε όλοι συνηθίσει να είμαστε σε μέρη με κόσμο, φασαρία, να ακούμε μουσικές, να βλέπουμε ειδήσεις, να έχουμε αναμένα όλα. Τηλεοράσεις, υπολογιστές, κινητά. Γιατί αυτό ο νους δημιουργεί μια ψευδέστηση ασφάλειας και ζωής. Ενώ η ζωή είναι ακριβώς το ανάποδο. Η ζωή έχει κατά κόρον πολύ σιωπή και γαλήνη και ηρεμία. Και πουπ, ξαφνικά ξεπηδάει κάτι. Μια έκρηξη, ένα λιοντάρι τρώει, ένα λαγό. Αλλά είναι στιγμαίο αυτό. Μετά ξαναγυρνάει πάλι η φύση, άμα την παρατηρήσετε, σε μια ηρεμία. Οπότε, Κυριακή πρωί, θα σας έλεγα ότι ένα προσωπικό δικό σας χουχούλιασμα, αγκαλιά και μακάρι να έχετε και ανθρώπους που μπορείτε να το κάνετε μετά με άλλον τρόπο, είναι μια καλή αρχή. Μπορείτε να πάτε μια βόλτα στην παραλία, στο πάρκο της περιοχής σας. Μπορείτε να διαβάσετε ένα ωραίο βιβλίο που έχετε καιρό να το κάνετε ίσως. Να απολαύσετε τον καφέ, χωρίς βιασύνη. Να πάτε κάπου που έχει λίγο ησυχία και μετά πάλι στη φασαρία, στις υποχρεώσεις και σε οτιδήποτε άλλο είναι να γίνει. Εγώ θα παραμείνω στο πολύ όμορφο μου πλοίο και θα φωνάξω τον Έιταν σε λίγο να μου κάνει παρέα.